Αλλά είναι ο Δημήτρης Καμένος. Και εδώ καθυστερούμε ότι φτιάξουμε το προφίλ. Καλησπέρα κύριε Καμένε. Εσύ συνήθως είσαστε ο άνθρωπος ο οποίος ρίχνει τις βόμβες. Ρίχνετε μια βόμβα και δημιουργείτε πρόβλημα. Σας λένε εκείνοι, τους λέτε εσείς. Αλλά εδώ έχουμε τον κύριο Κατσίκη. Είναι μια άσκηση βόμβας κάθε μέρα. Πώς χαρακτηρίζεται. Για πολιτικούς λόγους, αλλά για τους ουσιαστικούς λόγους όπως αυτός με τα δύο παλικάρια μας, δεν πρέπει να μιλάμε και δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις. Και ξέρετε, αυτό ήρθε γιατί κακά τα ψέματα εδώ σε αυτή την εκπομπή ο πρόεδρός σας. Εκτός αν δεν τον άκουσε εκείνη την ημέρα ο κύριος Κατσίκης. Είπε ότι δεν είναι ανταλλάξιμα προϊόντα το να πεις εσύ πάρε τους 8 να σου δώσω εγώ τους 2 και σε καμία περίπτωση δεν θα μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Πώς το σκέφτηκε ο κύριος Κατσίκης, μιλήσατε μαζί του? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχει πρόβλημα αφωνίας σήμερα ο κύριος Κατσίκης, ίσως και τις επόμενες ημέρες. Ναι. Να κάνω μια μικρή παρατήρηση επειδή είναι και ο κύριος Δελατόλας. Ελπίζω το πρωτοσέλιδο της Χουργέτ να εξαφανιστεί γρήγορα και να προωθήσουμε το πρωτοσέλιδο του Ποντικίου σήμερα. Γιατί το λέτε? Εξαιρετικό. Τα βρείτε τα πριν να είναι αργά. Ναι, και με όλα όσα αναλύει και λέει στον διάλογο στο πρωτοσέλιδο. Διότι ο Ερντογάν, μην ξεχνάμε ότι χτες, μετά το τέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ξεκίνησε πάλι και επιβεβαίωσε τις διεκδικήσεις του στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Εμείς είμαστε προς το παρόν άφωνοι. Έχουμε και εμείς φωνή και κάποια στιγμή αρμοδίως θα πρέπει να την δείξουμε αυτή τη φωνή και να τη βγάλουμε. Όσο αφορά τον κύριο Κατσίκη, ήταν μια ατυχής δήλωση. Χθες εγώ του ζήτησα να ζητήσει συγγνώμη από τις οικογένειες των δύο παιδιών, οι οποίες βασανίζονται πάνω από 35 μέρες χωρίς να βλέπουν τα παιδιά τους. Την Παρασκευή θα έχουν την επίσκεψη. Μιλήσανε και στο τηλέφωνο, σε φυλακές εξής ασφαλείας. Ανταλλαγή για μένα, αν θέλετε να το πω έτσι, μια φράση: δεν ανταλλάσσεται το κράτος δικαίου. Έχουμε δώσει αγώνες και αίμα στη δυτική κοινωνία, διότι ο κύριος Ερντογάν δεν ανήκει σε δυτική κοινωνία. Είναι του γύψου. Έχει βάλει γύψο σε όλο το δημόσιο, την εκπαίδευση, τους κρατικούς λειτουργούς και την δικαιοσύνη. Εμείς βγάλαμε το γύψο, ευτυχώς, με μεγάλους αγώνες στην Δύση και πρέπει αυτό το κεκτημένο να το κρατήσουμε και να μην το ανταλλάξουμε. Νομίζω ότι ένα από τα χειρότερα που είπε χθες ο κύριος Κατσίκης ήταν η παράκαμψη της δικαιοσύνης. Διότι οι 8 αυτοί, ό,τι και να έχει γίνει, όπως και να δούμε στο μέλλον την υπόθεση αυτή, έχουν ζητήσει άσυλο. Άρα έχουμε να συγκρίνουμε τη μια μεριά ανθρώπους που ζητούν άσυλο σε ένα ευνομούμενο δυτικό κράτος, την κοιτίδα της δημοκρατίας η οποία λέγεται Ελλάδα, και δύο εχμαλώτους από την άλλη, οι οποίοι κρατώνται παράνομα. Και αν το έστησαν οι Τούρκοι προκειμένου να πιέσουν τη χώρα μας, εμείς εξυπηρετούμε τις ανάγκες. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, ας μην πούμε σε αυτή την υπόθεση. Λέμε. Ας πάμε τώρα στην ένσταση που έχουν ασκήσει οι δύο δικηγόροι που έχει ορίσει το ελληνικό δημόσιο. Θα εκδικαστεί σε 7 ημέρες για την αποφυλάκησή τους και ας ελπίσουμε σε 6 ημέρες, γιατί πέρασε και η μία, να έχουν μια θετική εξέλιξη έτσι ώστε να απελευθερωθούν. Εγώ θα μείνω στο πρωτοσέλιδο, στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Ποντίκη που συμφωνείτε και εσείς βρείτε τα. Βρείτε τα, θα πω και εγώ κύριε Καμένε, γιατί προσέξτε. Είναι εχμαλωσία, ο μισό λεπτό. Είναι εχμαλωσία, είναι ομοιρία ή είναι μία απλή κράτηση? Είναι μείζον θέμα το οποίο δεν απασχολεί, σημαντικό αλλά όχι το μείζον που απασχολεί την ελληνική κοινωνία ή όχι? Κοιτάξτε τώρα, να δώσουμε το όνομα Μακεδονία, να δώσουμε το όνομα Μακεδονία και να κάνουμε ένα έτοιμο συμβιβασμό όπως λέει ο κύριος Κοτζιάς ή όχι άνω κάτω Μακεδονία? Καταρχήν πρέπει να τα βρουν οι δύο εταίροι και μετά να τα βρούμε όλοι οι άλλοι. Βεβαίως πρέπει να τα βρούμε, αλλά πρέπει να βρείτε την κοινή γλώσσα μεταξύ σας, εσείς που κυβερνάτε, η ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕ, κύριε Καμένο. Πρωί με τις ατάκες αυτές. Πώς, με συγχωρείτε κύριε, σας είπε μια σειρά θεμάτων ο κύριος Παπαδάκης. Εάν τα βρούμε, εμένα με βλέπετε για αριστερό, πώς με βλέπετε τώρα πρωί, Πέμπτης? Προς Θεού, δεν το λέει κανείς αυτό. Αλλά για να τα βρει το πολιτικό σύστημα που συμφωνούμε όλοι. Σε αυτόν που λέει να βγάλω την Αγία Τριάδα από το Σύνταγμα και γιατί την έχω και γιατί είμαι σκοταδιστής. Η κυβέρνηση είναι αριστερή όμως. Αγαπητέ Δημήτρη, η κυβέρνηση είναι αριστερή. Συμμετέχει σε μια αριστερή. Δεν είναι αριστερή η κυβέρνηση, κάτι μεγάλο λάθος. Εγώ έτσι έχω ακούσει τον Πρωθυπουργό να λέει. Μπορεί να νομίζει. Εγώ το. Πώς το είπες?
Μπορεί να νομίζουν, να ξέρετε, το perception becomes reality, λένε στο χωριό μου. Έτσι. Το υποσυνείδητο, η σκέψη που έχει το υποσυνείδητο κάποιες φορές γίνεται πραγματικότητα. Ζεις εδώ σε, σε μια αντίληψη λάθος. Αλλά δεν είναι. Άλλη βόμβα! Άλλη βόμβα! Καθημερινά, άλλη βόμβα! Σήμερα είναι το θέμα της Μακεδονίας. Άλλη βόμβα! Μην τα ξεπερνάς έτσι. Κύριε Παπαδάκη, θα σε βάλω να ξερίσει το μουστάκι. Ναι, ναι, μην τα ξεπερνάμε έτσι. Μπορεί να νομίζουν ότι είναι αριστεροί. Ε, βέβαια. Βέβαια. Έχεις κάνει το δελατό, αλλά τώρα έξαλλο. Από εκεί πηγάζει και η ανασφάλεια και το στρες των 53 plus minus, οι οποίοι σε ανυπόγραφα κείμενα, γιατί όταν ρωτήσει ποιοι είσαστε, ρε παιδιά, υπογράφει, δεν ξέρει κανένας ποιος υπογράφει. Ξέρετε, αυτή την άσκηση την έχει κάνει ο Πάνος. Έχει ρωτήσει, παιδιά, ποιος υπογράφει αυτό το κείμενο. Και δεν βγαίνει να πει, εγώ το υπέγραψα. Από εκεί πηγάζει το στρες ότι με μια δυτικά φιλελεύθερη δημοκρατική πολιτική δεν μπορούν κάποιοι οι οποίοι έχουν πιει νερό από το πηγάδι της αριστεράς ή από τη βρύση αριστεράς να το χωνέψουν αυτό το νερό. Και εδώ όμως τώρα μιλάμε για εθνικά θέματα. Να πάμε λίγο στα εθνικά. Το μακεδονικό και η Μακεδονία δεν θα περάσει ποτέ. Το έχω πει πρώτος. Κύριε Καμενέ, μα ο Πρωθυπουργός εργάζεται σε μια κατεύθυνση για την ονομασία Γκόρνα Μακεδόνια, κύριε Καμενέ. Ναι, αυτό ήταν για μένα. Είπα ότι δεν κατανόησα τη σκοπιμότητα. Δεν έχει καμία σκοπιμότητα να κάνεις πλάκα με τις δημοσιογράφες με το όνομα της Μακεδονίας. Κύριε Καμενέ, και να το δίνεις εσύ. Κύριε Καμενέ, έχουμε δει αυτές τις διαφοροποιήσεις, οι οποίες είναι αλήθεια ότι και εσείς προσωπικά, αλλά και κυρίως ο πρόεδρός σας, από την πρώτη στιγμή σχετικά με το μακεδονικό, έχει μια διαφορετική γραμμή. Θεωρείτε ότι δεν θα η φράση «δεν θα περάσει» σημαίνει ότι η κυβέρνηση αυτή θα πέσει εάν επιχειρηθεί μια συμφωνία που είναι κόντρα στη δική σας άποψη και θέληση? Εγώ θα πω το εξής. Τι σημαίνει ότι δεν θα περάσει, δηλαδή? Πώς δεν θα περάσει? Αν κάνουμε μια ανάλυση στο «δεν θα περάσει», σημαίνει πρώτον θα μπορούσε να σημαίνει «δεν θα έρθει ποτέ», όπως πιστεύω εγώ, εδώ και τρεις μήνες το έχω πει. Μπορεί να σημαίνει ότι όταν έρθει δεν θα ψηφιστεί, θα πάρει όχι. Όχι και όχι μόνο. 300. Και όχι μόνο για να σας διευκολύνω. Είναι ενισχυμένη πλειοψηφία. Προσέξτε. Το άκουσα, έλειπα στο εξωτερικό, αλλά άκουσα επειδή διάβαζα συνέχεια τα νέα, ότι κάποιος αναφέρθηκε σε ενισχυμένη πλειοψηφία, δηλαδή σε 180. Για ο πρόεδρος του κόμματός σας, ο κύριος Καμένος, εδώ, στην εκπομπή μας. Και είπε και τα άλλο ο κύριος Καμένος. Ναι, δεν το άκουσα, συγγνώμη για έλειπα, αλλά ναι, διάβαζα τις. Είπε και κάτι άλλο. Αυτό θα εμποδίσουμε. Θα είναι επίσης ενδιαφέρον, μην το αφήσω να περνάει έτσι. Όχι, είπε και κάτι. Έχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον, το οποίο δεν σχολιάστηκε. Θα εμποδίσουμε με οποιοδήποτε τρόπο να περάσει το όνομα Μακεδονία. Εγώ είπα, το θα εμποδίσουμε την κυβέρνηση, είπε, με οποιοδήποτε τρόπο να περάσει το όνομα Μακεδονία. Στις ναι, επίμονες ερωτήσεις μου, τι εννοείται με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε κόστος? Ακόμα και να πέσει η κυβέρνηση, απάντηση δεν πήρα. Τι θέλω τώρα? Δεν θα τη δώσω εγώ την απάντηση αφού ρωτήσατε τον πρόεδρο. Ότι αυτό ναι, και την απάντησα δεν μπορώ να τη δώσω εγώ, αλλά εγώ θα μπορώ να εφημίσω και λίγο επειδή είναι και πρωί. Μπορούμε να πάρουμε εμείς το Υπουργείο Εξωτερικών. Α, να πάρετε το Υπουργείο. Να εφημίσουμε και λίγο έτσι για πρωί. Α. Ανοίγω λίγο τη συζήτηση έτσι για να χαμογελάσουμε. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Κάποιοι όμως δεν χαμογελάνε τώρα με αυτό που είπατε. Έτσι. Προβληματίζονται. Για ποιο λόγο το λέτε, ναι, αυτό? Θα μπορούσαμε να πάρουμε εμείς το Υπουργείο Εξωτερικών. Είπε και άλλα και να βάλω και τον Γιώργο Ρωμανιά στην κουβέντα. Για να δούμε και λίγο κοινωνία, θα βάλω τον Γιώργο Ρωμανιά. Είπε Γιώργο Ρωμανιά κάτι άλλο ο κύριος Καμένος. Όχι ο Δημήτρης, ο Πάνος. Ο πρόεδρος. Είπε λοιπόν, όταν του αναφέρθηκα σε θέματα τώρα πια, τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνία, που έχουν να κάνουν με την καθαρή έξοδο, που έχουν να κάνουν με τα ψηφιστέντα. Του είπα, κύριε Πρόεδρε, από 1η-1η του 2019 θα έρθει ο επανεπολογισμός των συντάξεων που θα φέρει μείωση. Έτσι. Θα εφαρμοστεί. Θα εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν μπορείτε να τον ξεπεράσετε. Θα εφαρμοστεί ο νόμος που θα φέρει μείωση στις συντάξεις. Και μου απάντησε ο κύριος Πάνος Καμένος, πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είμαστε ηλίθιοι να πάμε εμείς σε εκλογές έχοντας ψηφίσει, έχοντας εφαρμόσει τον νόμο για τη μείωση των συντάξεων? Άρα. Και του λέω, να υποθέσω ότι πριν από τη μείωση των συντάξεων θα πάμε σε εκλογές? Αυτό δεν το λογικό? Αυτό δεν βγαίνει? Αυτό προκύπτει. Και είπε, αυτό, αλλά τέλος πάντων. Και είπε τι? Θέλω απάντηση από τον Δημήτρη Καμένο. Επειδή ήταν στο εξωτερικό και δεν το άκουσα αυτό. Διότι ορθά και ο κύριος Γουρίδης είπε χθες ότι η εντολή λήγει στις 15 Ιανουαρίου του 2019, γιατί ήταν οι πρώτες εκλογές. Έτσι, γιατί οι δεύτερες, αν θέλετε, δεν λογίζονται ως εντολή βασική. Η βασική εντολή την πήραμε τον Γενάρη του 2015. Οπότε
θα μπορούσε να το θέσει κάποιος έτσι και να βάλει ένα χρονικό όριο, έναν ορίζοντα χρονικό. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι... Άρα βάζετε ότι ορατό το ενδεχόμενο με βάση αυτό που λέτε για να βγάλω και να κάνω τίτλο. Να έχουμε εκλογές πριν από τη 15η Ιανουαρίου που λύγει... Στην ουσία πριν το Σεπτέμβριο του 19. Ναι. Διότι βάσει συντάγματος εκλογές είναι και του νόμου, του εκλογικού νόμου τον Σεπτέμβριο του 19. Αλλά η τετραετία εγώ λέτε... βλέπω έναν ορίζοντα νωρίτερα από το Σεπτέμβριο του 19. Εσείς βλέπετε λοιπόν ένα ορίζοντα νωρίτερα από το Σεπτέμβριο του 19 και το προσδιορίσατε και χρονικά ότι αν βάλουμε ότι 15 Ιανουαρίου ήρθε στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ του... Ήρθε η κύρια εντολή, ναι, όπως είπε και ο... Άρα εκλογές πριν από... Άρα πριν από το με αυτή τη λογική πριν από τον επαναπολογισμό των συντάξεων... Πρώτης πρώτης, του 19 δεν είναι. Αλλά κοιτάξτε, εδώ... Τα φώτα θα έχουμε εκλογές. Μα ήδη όμως οι μειώσεις των συντάξεων ισχύουν, δεν ισχύουν. Πριν τις 15 Ιανουαρίου, παιδιά, δεν λέγεται το Σεπτέμβριο, έβαλε αυτό ο τίτλος είπε. Το 19 σε περίπτωση το ξέρω. Και όχι, γίνεται μεγάλη συζήτηση πριν, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο στις Απριλίου θα βγάλει την έκθεση βιωσιμότητας του χρέους και την προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Δεύτερον, να συζητήσουμε ότι υπάρχει συζήτηση μετά από προτάσεις που έχουμε κάνει από το 2015, έχω κάνει έγγραφη πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου μέσα στον ESM και η αγορά του δανείου του ΔΝΤ από τον ESM, η οποία μπορεί να προχωρήσει, οπότε μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Όχι ότι δεν θα ισχύσουν όπως έχουν ψηφιστεί αυτά, αλλά μπορεί να αλλάξουν πολλά άλλα δεδομένα. Ας είμαστε λίγο υπομονετικοί. Μάλιστα. Να προσθέσω, δύο ειδήσεις ο κύριος Καμένος σήμερα. Έβγαλε ειδήσεις. Έβγαλε όπως πάντα. Να προσθέσω κάτι σε αυτά όλα. Βεβαίως. Ναι, καλημέρα, αρχίζει, Γιώργο. Καλημέρα, Δημήτρη. Αρχίζει βεβαίως από την 1η του Γενάρη του 19 η μείωση των συντάξεων μέχρι 18% κύριες και επικουρικές. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι το Δεκέμβριο θα έχουν πληροφορηθεί, γιατί το τέλος του Δεκεμβρίου του 18 θα είναι, και αυτό σημαίνει και κάτι άλλο. Ναι, θα το καθυστερήσουν λίγο ή θα πάει σε εκλογές, σου λέει. Ναι, μα ένα λεπτό. Θα το καθυστερήσουν λίγο πώς, αφού είναι νομοθετημένο. Ναι, καλά. Το Δεκέμβριο λοιπόν του 18, τώρα φέτος, θα ξέρει ο κόσμος ότι γίνεται η μείωση. Αλλά για να πάνε το Δεκέμβριο. Σου λέει, θα πάμε σε εκλογές και κάτω σιτ Μητσοτάκια να βγεις. Όχι, μας το φέρνει πιο μπροστά το Ιωαννιάς. Πρέπει να τροποποιηθεί ο νόμος για να γίνει αυτό που λες. Για να το καθυστερήσουν. Να ευχαριστήσουμε τον. Νομίζουμε ότι δεν είμαστε. Ευχαριστούμε, κύριε Καμένο. Νομίζουμε ότι είναι αριστερή και πριν από τις 15 Ιανουαρίου μπορεί και να έχουμε εκλογές, όπως είπε. Να ξεφύγω τελείως. Και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις. Εάν στην Αθήνα είχαμε μείνει τρεις μέρες χωρίς νερό, είχαν εξαφανιστεί από τα σούπερ μάρκετ όλα τα εμφιαλωμένα νερά, θα ήταν πρώτο θέμα. Θα ήταν πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Θα βγαίνανε τα συνεργεία και θα πλακώνανε τον κόσμο τον αγανακτισμένο που δεν έχω να πλύνω το πιπερό του μωρού μου και δεν έχω νερό. Και δικαίως. Και δικαίως. Πού έγινε αυτό. Αυτό έγινε.